Στη Δεκέμβρη μήνα και παρόλες 37.000 προσλήψεις αναπληρωτών, χιλιάδες ακόμα είναι τα κενά τόσο στην ειδική αγωγή, στην γενική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και μόνο ο όγκος των αναπληρωτών αναδεικνύει ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να ικανοποιηθεί το αίτημα για μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εδώ και τώρα. Είναι το στοιχειώδες που μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία, να ανοίξουν βασικά τα σχολεία την επόμενη χρονιά. Πλέον οι συνάδελφοι αναπληρωτές δεν αντέχουν άλλο. 2.500 συνάδελφοι έχουν παραιτηθεί από την αρχή της χρονιάς. Το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, οι διαλυμένες οικογένειες, αλλά και το καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας, αφού κανένας δεν ξέρει τόσο στην ειδική αγωγή αλλά και στην ειδική για τους υπόλοιπους ούτε πότε θα γίνουν οι διορισμοί, ούτε αν θα γίνουν, ούτε με τι τρόπο θα γίνουν, ούτε πώς θα προσμετρηθεί η προϋπηρεσία. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε κάθε μέρα στα σχολεία. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν έχουν ξεκινήσει να διδάσκονται ακόμα και στα αστικά κέντρα. Στην παράλληλη στήριξη, ένας εκπαιδευτικός καλύτερα καλύψει 4 και 5 παιδιά. Απαιτούμε εδώ και τώρα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει το αίτημα για μαζικούς διορισμούς, μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων, έτσι ώστε να μπορούν στοιχειοδός να λειτουργήσουν στα σχολεία. Απαιτούμε τώρα να προσλάβει μαζικά συναδέλφους. Το 4.500 στην ειδική αγωγή είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω από 18.000 αναπληρωτές στην ειδική αγωγή. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει τους αποκλεισμούς είτε για το παράβολα είτε για δίθεν λάθη που έχουν γίνει κατά την ένταξη του συναδέλφου στους πίνακες. Απαιτούμε το νομοσχέδιο Γαβρόγλου να σταματήσει να υπάρχει, να καταργηθεί. Φάνηκε από τους πίνακες στην ειδική αγωγή, γι' αυτό που αγωνιζόμασταν από την περσινή χρονιά, ότι χιλιάδες συνάδελφοι που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια κινδυνεύουν να μείνουν έξω από τις λίστες, να μείνουν άνεργοι. Απαιτούμε τώρα δέσμευση από το Υπουργείο για το πότε θα γίνουν οι διορισμοί, με τι τρόπο και τον αριθμό. Δεν κάνουμε πίσω, θα παλέψουμε μέχρι την τελική δικαίωση για τη μονιμοποίηση όλων χωρίς όλες τις προϋποθέσεις. Ζητάμε κυρίως μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εκπαιδευτικούς, το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, με την κάλυψη όλων των κενών και την επίλυση όλων των χρόνιων προβλημάτων, κτηριακά, υλικοτεχνικής υποδομής, μετακινήσεις, οδηπορικά που ταλανίζουν το μαθητικό πληθυσμό, τις οικογένειές τους και τους εργαζόμενους στα ειδικά σχολεία και τις υποστηρικτικές δομές. Άμεσα έκδοση της δίκαιης και ισόπωσης κατανομής των 4.500 θέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού και διορισμό αυτών με την άμεση ανάρτηση των οριστικών πινάκων για όλους. Την άμεση ρύθμιση ώστε να προγραμματοποιηθούν απευθείας διορισμοί στα ΚΕΣΥ που αποκλείονται από την κατανομή και τους διορισμούς και να σταματήσει η υπονόμευση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης. Ξέρουμε όλοι ότι είμαστε στα πρόθυρα κατάργησης ή αλλαγής προς το χείρον των υποστηρικτικών δομών των ΚΕΣΥ. Την εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ, ΕΒΟΠΟΥ και μέτρα στήριξης των συναδέλφων που εργάζονται μακριά από τον τόπο τους. Την κατάργηση των σχεδίων για αξιολόγηση ισοπαίδωση εργαζομένων και σχολικών δομών. Επίσης την εφαρμογή πλέον ως αντίρρητης ανάγκης της σύγχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής με σύγχρονους όρους, παιδαγωγικές προϋποθέσεις και υποστήριξη των μαθητών. Την άμεση δημιουργία προϋποθέσεων προσβασιμότητας σε όλες τις σχολικές δομές των ατόμων με αναπηρία και τη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΒΟΠΟΥ στη ΕΔΕΑΗ και στη Γενική Εκπαίδευση. Επίσης, τη συνέχιση και ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του μαθητικού πληθυσμού των ολοήμερων σχολείων, των τάξεων υποδοχής των προσφύγων, στο πρόγραμμα Σχολεία για Όλους, των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής, ένα πρόγραμμα που σταμάτησε φέτος, αντίθετα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου, και επαναλειτουργία του εξαιρετικά πετυχημένου προγράμματος στήριξης που εφαρμόστηκε πέρυσι. Η σημερινή και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία μας θέλουν όμοιρους σε ένα έναο και ανθρωποφάγο κυνήγι προσόντων,
προσφέροντας ψίχουλα στην ειδική αλλά και στη γενική εκπαίδευση μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, αγνοώντας επιδεικτικά τα προβλήματα και τις ανάγκες μας, ενώ παράλληλα υπονομεύουν τις υποστηρικτικές δομές, δημιουργώντας συνθήκες χάος και υπολειτουργίας τους. Σε συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων, το Συλλαλητηρίο του Πανελλαδικού του Σαββάτου και δηλώνουμε ότι η κανονικότητα που ευαγγελίζονται είναι άγραφος νόμος. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, στο Σύλλογο Σωκράτη, υπάρχουν τμήματα υπεράριθμα. Στα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν τα ολοήμερα. Λείπουν συνάδελφοι δικοτήτων. Οι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής στην παράλληλη στήριξη αναλαμβάνουν 2 και 3 παιδιά σε 2 και 3 σχολεία. Αυτή είναι η κανονικότητά τους. Η δικιά μας κανονικότητα είναι να στελεχωθούν όλα τα σχολεία με εκπαιδευτικούς να γίνουν μόνιμοι μαζικοί διορισμοί. Ούτε ένας αναπληρωτής έξω από την εκπαίδευση. Παλεύουμε για την μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων αναπληρωτών. Εδώ και τώρα 35.000 τουλάχιστον αναπληρωτές συνάδελφοί μας να διοριστούν. Ούτε βήμα πίσω από αυτό το σύνθημα και από αυτό το αίτημα.